άλλη μία Τετάρτη μαζί με τα χρώματα του λόγου. Μία νύχτα διαφορετική είναι η απόψινή, μετά από μία μέρα απεργίας. Το έχω πει αυτό και σε άλλη εκπομπή, αλλά η συνέχεια θα είναι διαφορετική τώρα. Μία νύχτα λοιπόν διαφορετική, μία νύχτα του χειμώνα που όσο πάει μάλλον θυμίζει άνοιξη, κλασικά φαινόμενα εδώ εν Ελλάδη. Μία νύχτα σκοτεινή, δεν έχω παρατηρήσει φεγγάρι στον ουρανό, εκτός αν είναι κάπου κρυμμένο. Μία νύχτα που παρότι μοιάζει να είναι μαύρη, εμείς απόψε θα την κάνουμε ροζ. Γιατί θα την κάνουμε ροζ? Γιατί φίλες και φίλοι, το απόψινό θέμα, πέρα από απεργίες, πέρα από διαμαρτυρίες, πέρα από προβλήματα πολιτικά, πέρα από όλα τα γνωστά που απασχολούν αυτή την εκπομπή σαν θεματολογία, απόψε έχει επιλέξει να ασχοληθεί με ένα θέμα ροζ, με όλη τη σημασία της λέξεως ροζ, γιατί αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό, παίζει ρόλο στην καθημερινότητά μας, παίζει ρόλο στα μαύρα μας τα χάλια, παρότι η νερός μας οδηγεί σε μαύρα χάλια οικονομικά, φίλες και φίλοι, γιατί έχει να κάνει με τα υψηλά νούμερα σε ευρώ που καταβάλλονται σε τηλεφωνικές συνομιλίες ροζ. Ροζ τηλέφωνα λοιπόν ο τίτλος της απόψινής εκπομπής, ένα θέμα εξαιρετικά καυτό, ένα θέμα επικίνδυνο αν θέλετε, που δεν πρόκειται να μας φοβήσει όμως, γιατί έχουμε κάνει και άλλα χειρότερα και πιο επικίνδυνα. Ένα θέμα το οποίο θέλουμε να σας κρατήσει σε εγρήγορση. Μην επαναπαυθείτε επειδή θα ακούσετε ροζ συζήτηση απόψε και θα δείτε και ροζ βιντεάκια. Μην επαναπαυθείτε γιατί απόψε θέλουμε την κρίση σας να κόβει σαν ξηράφι. Για όλα αυτά που θα δούμε και που θα ακούσουμε και θέλουμε φυσικά και τη δική σας γνώμη και τη συμμετοχή σας όταν θα δείτε το τηλέφωνο να αναγράφετε στην οθόνη σας. Σπέβδω αμέσως να παρουσιάσω τους απόψινούς εκλεκτούς καλεσμένους και εξ αριστερών. Απόψε κοντά μας είναι και πάλι βεβαίως αυτός που θα χρειαζόταν, ένας δικηγόρος, ένας ποινικολόγος, Ευάγγελος Αλπανίδης, το γελάκι σας μου αρέσει, έτσι όπως γελάτε κάθε φορά, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Τι κάνετε κυρία Αλπανίδη? Καλά. Το θέμα σήμερα δεν προειδεάζει για διαφωνίες. Λέτε. Θα και λύσει μάλλον ήσυχα, δεν πρέπει να διαφωνούμε. Συμφωνείτε όλοι καν. Δηλαδή ή εδώ? Βέβαια. Ναι, καλό. Το βλέπω στα μάτια σας. Μ' αρέσει που έχετε γίνει και ψυχολόγος όσο καιρό έρχεται στην εκπομπή. Γιατί αφού μπορείτε ψυχολόγος, και να δείτε μάτια. Είμαι ψυχολόγος και όταν ήμουν στο στρατό έκανα και την καφετζού για να διάσω. Αλπανίδης ο Αμίμητος. Δίπλα στον κύριο Αλπανίδη όμως, φίλες και φίλοι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε για πρώτη φορά στην εκπομπή μας άλλη μια γλυκύτατη δικηγόρο, την κυρία Μέρη Καμαρινού. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνετε? Πάρα πολύ καλά. Σας έβαλα δίπλα στον κύριο Αλπανίδη και θα περάσετε πολύ όμορφα, σας τον νιώμα για λόγους συναδελφικότητας. Έχουμε βάλει λοιπόν. Ορίστε. Αλληλεγγύη, λέω. Ναι, αλληλεγγύη των δικηγόρων. Έχουμε βάλει δύο δικηγόρους μαζί. Η κυρία Καμαρινού είναι βεβαίως του αστικού δικαίου, ο κύριος Αλπανίδης του ποινικού δικαίου και τα δύο θα μας χρειαστούν απόψε για να δούμε τα μαύρα μας τα χάλια πόσο ροζ προσπαθούν να μας τα χρωματίσουν. Εκ δεξιών έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν δημοσιογράφο, τον γνωστό και μη εξαιρεταίο κύριο Κωνσταντίνο Μαυρόπουλο. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Κύριε καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Πέστε μας έτσι πολύ πολύ γρήγορα την πρώτη σας εντύπωση για το θέμα που απόψε θα πιάσουμε. Παρότι υπάρχουν πολλά θέματα καυτά, όπως λέμε αυτό το διάστημα, στη χώρα μας και όχι μόνο, οπωσδήποτε εγώ το θεωρώ ένα από τα καυτά προβλήματα και αυτό το οποίο θα θίξουμε σήμερα. Mm-hmm. Πάρα πολύ όμορφα. Πολύ ανεβαίνει η θερμοκρασία, επικίνδυνα ανεβαίνει φίλες και φίλοι και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από τη συντροφιά μας ένας νέος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που αν θέλετε θα μπορούσε εν δυνάμει να είναι αυτός που εκπροσωπεί όλες τις αντίστοιχες ηλικίες που καλούν στα ροζ τηλέφωνα. Αν και δεν θέλουμε με αυτό να πούμε ότι τα ροζ τηλέφωνα έχουν πελάτες μόνο νέους ανθρώπους. Άγγελος Σιβναίος, τηλεοπτικός παραγωγός. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις, Άγγελε? Μια χαρά. Πώς αισθάνεσαι για την απόψινή έτσι η βραδιά, πώς λες να κυλήσει? Πιστεύω θα ακούσουν πράγματα που θα ενοχλήσουν πολλούς και κάποια άλλα που θα βοηθήσουν πολλούς ανθρώπους. Λες ότι η κατάσταση είναι μαύρη ή είναι ροζ? Δυστυχώς πολύ μαύρη.
Πολύ μαύρη. Πολύ. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, αυτό το οποίο σίγουρα μπορώ να σας διαβεβαιώσω ως ζωγράφος είναι ότι έτσι και έχεις μαύρο χρώμα, όσο ροζ και αν του ρίξεις από πάνω, πολύ δύσκολο να το κάνεις να ξανοίξει στο άκρο δεξί. Δεν θα μπορούσε να λείπει από τη συντροφιά μας ο κύριος Γιώργος Πάλμος, ερευνητής, πλην όμως θα μας πει κάποιες βομπίτσες που έχει για απόψε, γιατί μέσα σε όλα είναι ο Γιώργος ο Πάλμος. Καλώς ήρθατε, κύριε Πάλμο. Γεια σας. Τι κάνετε? Θα έλεγα μια καλή δημοσιογραφική έρευνα θα ήταν να ξεκινήσουμε με το ποιοι έχουν πάρει τις άδειες, πότε τις πήρανε, τις άδειες εννοώ για τέτοιες τηλεοπτικές παρουσιάσεις, και να εξετάσουμε το κατά πόσον αυτοί έχουν πλουτίσει, αν έχουν θησαυρίσει για την ακρίβεια, με τι πρόσωπο είναι σήμερα στην κοινωνία, δηλαδή τα λεφτά που έβγαλαν τα πάρα πολλά, πού τα επένδυσαν, και κατά πόσον αυτή η κατάσταση τότε και τώρα ήταν παράνομη όχι και ποιοι τη συνεκάλυψαν. Γιατί έχω ξανασχοληθεί με το θέμα από 15 χρόνια και πιστεύω ότι ούτε νόμιμη ήταν, αλλά ούτε και έγινε κάτι το σημαντικό, γιατί ήταν πάρα πολλά τα δισεκατομμύρια, πάρα πολλά. Τα δισεκατομμύρια που κέρδισαν οι εταιρείες αυτές. Οι εταιρείες αυτές, θυμάμαι ότι είχαν τεράστια κέρδη, δεκάδων δισεκατομμυρίων, και όχι μόνο από την τηλεοπτική παρουσίαση και τα τηλέφωνα. Μάλιστα. Τα κέρδη ήταν και από άλλες δραστηριότητες. Σαν αρχή λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Εγώ αυτό το οποίο έχω να πω για να μπορέσουμε έτσι σιγά σιγά να πιάνουμε το θέμα από την αρχή, να το πιάσουμε από τα μαλλιά δηλαδή και να προσπαθήσουμε να το σώσουμε, γιατί δεν σώζεται εδώ που τα λέμε, να σας διαβάσω μερικά πολύ πολύ μικρά νούμερα, τελείως ενδεικτικά, νούμερα τα οποία τα βρήκαμε στο διαδίκτυο. Δεν θα σταθώ, φίλες και φίλοι, στα 20 εκατομμύρια ευρώ σε ροζ τηλέφωνα επί Νέας Δημοκρατίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μία είδηση η οποία ακούστηκε σχετικά πρόσφατα, πριν από 2-3,5 μήνες περίπου, και συγκεκριμένα εκεί γύρω στο Νοέμβριο του 2009, μάλιστα, όπως το ακούσατε, 20 εκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν σε ροζ τηλέφωνα επί Βασιλείας Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ανακαλύφθηκε ότι έγινε αυτό τον Νοέμβριο του 2009, όταν δεν ήταν πια πάνω η Νέα Δημοκρατία, αλλά ήταν το ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, άλλαξε ο Μανολιός, έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Θα δούμε εδώ πέρα πόσα ράματα έχουμε για τις γούνες ολονών. Λέει λοιπόν εδώ μια πολύ πολύ μικρή έτσι έρευνα, ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία δαπανών σταθερής τηλεφωνίας και διαδικτύου, το 2006 το κόστος ήταν 8.578.661 ευρώ, παρακαλώ. Ενώ το 2007, προφανώς με τον φόβο των αποκαλύψεων, περιορίστηκε, λέει, στα 5.146.606 ευρώ. Όμως, λέει, το 2008 και στις συνθήκες γενικής χαλάρωσης που επικρατούσαν, το κόστος ανέβηκε στα 5.929.068 ευρώ. Πώς είπατε, αστρονομικά νούμερα για μια Ελλαδίτσα η οποία αυτή τη στιγμή αγκομαχά, και κάποιους εργαζόμενους οι οποίοι σήμερα κάναν απεργία μαζικά και διεκδικούσαν κάποια ψωροευρώ που δεν θέλει η κυβέρνηση, ή μάλλον έχει όλη την καλή πρόθεση να τα δώσει, αλλά οι καταστάσεις και οι καιροί είναι χαλεποί και δεν μπορεί να τους τα δώσει. Όταν οι εργαζόμενοι μέσα στα διάφορα υπουργεία, πώς να το πω, βρίσκουν την ευκαιρία, να το πω όσο πιο κομψά μπορώ, να κάνουν τηλέφωνα τέτοιου είδους χρωματιστά, ροζ, να πληρώνετε δηλαδή εσείς και εμείς τέτοιου είδους συνομιλίες για τον κάθε κύριο και την κάθε κυρία, η οποία συμβαίνει να είναι δημόσιος υπάλληλος και επειδή έχει μία τηλεφωνική συσκευή σε άμεση έτσι χρήση, μπορεί να κάνει οποιαδήποτε κλήση νομίζει. Και ακούστε και το άλλο, το 2006 λέει, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πλήρωσε επιπλέον 79.870 ευρώ για κινητά. Το 2007 το κόστος περιορίστηκε στις 39.058 ευρώ. Αλλά το 2008 έσπασαν τα κοντέρ, φτάνοντας στις 82.520 ευρώ. Φυσικά και δεν θέλω να θυμάστε κανένα από όλα αυτά τα νούμερα. Ένα μόνο θέλω να θυμάστε, ότι ξοδεύονται λεφτουδάκια
που ανήκουν στο δικό μας πορτοφόλι, στη δική μας τσεπούλα, ξοδεύονται σε τέτοιου είδους, πώς να το πω, ροζ ατασταλίες, και κατόπιν έχουμε τον αξιότιμο κύριο